ξυπνάω στις 6 το πρωί, φτάνω στο νοσοκομείο στις 8:30 και αποχωρώ από την εργασία 5:30 περίπου. Μόλις πάω στο γραφείο, κοιτάζω το πρόγραμμα των συναντήσεων που έχω ή οποιασδήποτε άλλες εργασίες που πρέπει να γίνουν για την ημέρα. Θα αποκαλούσα τον εαυτό μου περισσότερο αυθόρμητον παρά οργανωμένο. Επιχειρηματία θαυμάζω τον Bill Gates, ο οποίος μετά την απόκτηση αρκετού πλούτου έχει στραφεί προς τον άνθρωπο και κάνει διάφορες φιλανθρωπικές ενέργειες. Μεγάλη επιθυμία θα ήταν να κατέχω μετοχές της Google, λόγω της τιμής και της προοπτικής η οποία υπάρχει στη συγκεκριμένη εταιρεία. Ο ηγέτης πιστεύω ότι γεννιέται, αλλά η πείρα έχει δείξει ότι αρκετοί ηγέτες έχουν δημιουργηθεί μέσα από την απόκτηση εμπειριών και τις γνώσεις του αντικειμένου τους. Η πρώτη μου εργασία στην Κύπρο ήταν στην Πολυκλινική Υγεία ως Διευθυντής το 1989 και ο πρώτος μισθός ήταν 400 λίρες το μήνα. Το μεγαλύτερο προσωπικό επίτευγμα για μένα είναι τα τρία μου παιδιά. Στον επαγγελματικό τομέα θεωρώ ως μεγαλύτερο επίτευγμα τη συμβολή που είχα στη δημιουργία της πρώτης ιδιωτικής καρδιοχειρουργικής μονάδας στην Κύπρο. Δεν θυμάμαι να έχω οποιαδήποτε αποτυχία σε προσωπικό ή επαγγελματικό επίπεδο. Πιστεύω ότι έχω καταφέρει αρκετά. Είμαι ικανοποιημένος με αυτά που έχω δημιουργήσει και αυτό με κάνει ευτυχισμένο. Θα μπορούσα να πω ότι το μεγαλύτερο μάθημα που έχω μάθει μέσα από την επαγγελματική μου πορεία είναι η απόκτηση εμπειριών και η διόρθωση ή μάλλον η βελτίωση μέσα από τα λάθη μας. Όταν ήμουν παιδί, ονειρευόμουν να γίνω, όπως όλοι θα θέλαμε στην Κύπρο, να γίνω ποδοσφαιριστής. Και μάλιστα να παίξω στην ομάδα την οποία λατρεύω. Επιτυχία για μένα σημαίνει να φέρνεις εις πέρας το έργο το οποίο σου αναθέτουν και να εκπληρώνεις πλήρως τα καθήκοντά σου για τη θέση στην οποία βρίσκεσαι. Θα ήθελα να με θυμούνται ως αυστηρό, δίκαιο, σε ό,τι αφορά στο χώρο της εργασίας και εκτός εργασίας σαν φίλο. Εάν μπορούσα να αλλάξω ένα πράγμα στην Κύπρο, θα ήταν το κοινωνικοπολιτικό σύστημα το οποίο επικρατεί στη χώρα μας τα τελευταία 35-40 χρόνια. Η συμβουλή που θα έδινα σε έναν νεαρό επιχειρηματία θα ήταν υπομονή, να μαθαίνει από τα λάθη του και να είναι πάντοτε δίκαιος. Έναν από τα πρόσφατα επιχειρηματικά γεγονότα τα οποία τράβηξαν την προσοχή μου είναι η δημιουργία μαρίνας στην Αγία Νάβα. Ο πιο άμεσος μου στόχος είναι να συμβάλλω στην ανάπτυξη της ιδιωτικής ιατρικής στην Κύπρο και ιδιαίτερα να συμβάλλω στο να διατηρήσει το Απολλώνιο Ιδιωτικό Νοσοκομείο τον ηγετικό του ρόλο ως ιδιωτικό νοσοκομείο στον τόπο μας.